Πάμε όμως τώρα, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή εδώ, να ακούσουμε έναν άνθρωπο, επιστήμονα, ο οποίος μελετά και ερευνά χρόνια πάνω στο αντικείμενο. Είναι ο κύριος Σπύρος Παυλίδης, ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στην νεοτεκτονική και παλαιοσεισμολογία στο τμήμα γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προφανώς και εδώ σήμερα πρέπει, επειδή βλέπω εδώ βροχή ερωτημάτων και αγωνίας, ακούω και συναδέλφους του με δηλώσεις, πρέπει να μας βάλει να μας τοποθετήσει μερικά πράγματα και σε τάξη. Γιατί σας έχω ξαναπεί, ωραία, έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε την ένταση του σεισμού, λέμε 7,8, αλλού είναι όμως τα ζητούμενα. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας και την Κρήτη. Πρώτη φορά μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Παρακολουθώ και τις τηλεοπτικές σας εκπομπές πολλές φορές, που είναι πάρα πολύ καλές, χωρίς να είναι αυτό φιλοφρόνημα. Κύριε Παυλίδη, επειδή όμως ενδιαφέρον εδώ σήμερα έχει δική σας δουλειά, θέλω αρχικώς να σας ρωτήσω, έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς, έχει πολύ συζητηθεί αυτό, ναι, πάνω σε δύο κλάδους λέμε ενός ρήγματος. Η δική σας παρατήρηση αρχικώς για αυτά τα έντονα, σπάνια αλλά όχι ασυνήθη σεισμικά φαινόμενα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας είναι ποια? Ό,τι θα σας πω είναι, στηρίζεται αποκλειστικά σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή από πολλά σεισμολογικά και γεωλογικά κέντρα, από την Αμερική, από την Ελλάδα, από την Ευρώπη και από την Τουρκία. Και βροχή έρχονται τα δεδομένα τις τελευταίες ώρες. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, είναι ένα πολύ ακραίο σεισμικό φαινόμενο, και πάντα συζητούσαμε ότι υπάρχει και μια πιθανότητα για τα ακραία, τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια, αλλά συμβαίνουν. Στην Τουρκία συνέβη για δεύτερη φορά, βέβαια, μέσα στον αιώνα, ας το πάρουμε το 99, ήταν το προηγούμενο, που είχε εκεί περισσότερο από 20.000 νεκρούς. Τώρα ενεργοποιήθηκε ένα κομμάτι του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, το οποίο είναι στην ξηρά περί τα 700 χιλιόμετρα. Και έδωσε το σεισμό των 7,8. Σε λίγα λεπτά έδωσε μετασεισμό 6,7. Διέγειρε άλλα ρήγματα και ένα διαφορετικό ρήγμα, διαφορετικής διεύθυνσης, που συνδέεται βέβαια γεωδυναμικά με το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. 9 ώρες μετά έδωσε τον 7,5 το σεισμό. Και βέβαια αυτή τη στιγμή τα δεδομένα μας δείχνουν ποια άλλα κομμάτια του ρήγματος έχουν φορτιστεί περισσότερο και είναι πιθανά για μετασεισμούς κυρίως, οι οποίοι μετασεισμοί χρονικά φθήνουν σε αριθμό, αλλά σε μέγεθος όχι. Α, μπορεί δηλαδή να είναι λιγότεροι, αλλά το μέγεθος δεν σημαίνει ότι θα είναι μικρό. Αυτό μας λέτε. Ο γενικός κανόνας είναι το ότι φθήνουν σε αριθμό και σε μεγέθη, αλλά η παρατήρηση δείχνει για χρόνια ότι μπορεί να υπάρξουν και μεγάλα μεγέθη. Κύριε Παυλίδη, χθες, ο κύριος Παπαδόπουλος, συναδελφός σας, μας είπε ότι εδώ είναι αξιοσημείωτο, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε με αυτό, το συμμερίζεστε, ότι η επιτάχυση έφτασε στα 2G. Μία τιμή, ακραία περίπτωση, σε ένα σταθμό μόνο. Γενικά η επιτάχυση ήταν το 50% του G. Έφτασε και το 1,2. Αυτό είναι θέμα πολύ σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό, αυτή η παράμετρος είναι πιο σημαντική από το μέγεθος και κυρίως για τους μηχανικούς. 2G, αν υπήρξε 2G πραγματικά, καταραίουν τα πάντα. Είναι ακραία περίπτωση, αλλά είναι σε ένα σημείο μόνο. Και το 50% είναι πάρα πολύ ισχυρή επιτάχυση που υπερβαίνει και τους κανονισμούς. Άρα αυτό έχει σχέση, λέτε, και με τις κατασκευές, ακόμη και η πιο σκληρή σε όρια
σεισμικοί κανονισμοί δύσκολα θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Ναι, σωστά. Για τέτοιες ακραίες τιμές που περνάει και το 1 το G, είναι πολύ τοπικό όμως. Ευτυχώς αυτό λέγονται κατά μήκος του ρήγματος συνήθως συμβαίνει σε hot spots, και εδώ λέγονται hot spots αυτά, σε πολύ περιορισμένα σημεία. Εκεί ας το πούμε όταν δυσκολεύεται να σπάσει το ρήγμα, εκεί που δυσκολεύεται να σπάσει, σε πολύ τοπικό επίπεδο μας δίνει τέτοιες τιμές. Τι σημαίνει ένα G, όσοι επιτάχεις της βαρύτητας, δηλαδή σαν να είναι στον αέρα και την ώρα, είτε το κτίριο, για να δείτε πέτρες που εκτινάσσονται. Μια πέτρα να εκτινάσσεται ξαφνικά. Γιατί ξεπερνάει το ένα G, αλλά σας λέω αυτό δεν είναι ο κανόνας. Δεν είναι ο κανόνας των επιταχύνσεων αυτή τη στιγμή, όπως τις βλέπουμε, από τα δεδομένα που μας έχουν στείλει οι Τούρκοι συνάδελφοι, είναι 50% του G, 47% του G, και μάλιστα και σε περιοχές που έχουμε καταρρεύσεις, είναι και πολύ μικρή. 15% του G. Η μορφή των σεισμικών δονήσεων, των δύο ισχυρότερων, είναι αυτή που έπαιξε ρόλο ακόμη και σε μεγαλύτερες χιλιομετρικά αποστάσεις να έχουμε σωρία καταρρεύσεων. Η δομή και κυρίως η κατεύθυνση της ενέργειας, γιατί αυτό το ρήγμα που ξεκινάει τον κόλπο της Αλεξανδρέτας, του Ισκεντερούν, κατευθύνθηκε η διάρρηξη προς τα βορειοανατολικά. Η διάρρηξη επιφανειακά είναι περί τα 120 χιλιόμετρα. Το ρήγμα στο βάθος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Επιφανειακά μας έρχονται τώρα από συναδέλφους Τούρκους οι πρώτες εικόνες που είναι εκεί στην Ήπεθρο. Είχαμε 2-4 μέτρα μετατοπίσεις, και επειδή είναι πλευρικές, 4-4 μέχρι και 8 μέτρα μετατοπίσεις. Εγώ προσωπικά έχω μετρήσει μέχρι 5 μέτρα μετατοπίσεις στο σεισμό του Ισμίτ του 1999, της Νικομίδιας. Βέβαια σε αυτό το ρήγμα έπαιξε ρόλο, κοιτάξτε, γιατί εδώ μπαίνει και ο γεωλογικός χρόνος ή ιστορικός χρόνος, θα λέγαμε τα δικά μας. Αυτά τα κατέχετε καλά. Το 1920, λίγο βορειότερα, είχαμε ένα σεισμό 6,8. Και αυτός είχε διεγείρει ρήγματα διπλανά, τα οποία ακόμα τότε δεν ήταν όρημα. Και αυτό το κομμάτι του ρήγματος που έδωσε τώρα το σεισμό δεν ήταν το 20. Και ρήμασε και επηρεάστηκε και από εκείνο το σεισμό, το 6,8, ήταν λίγο βορειότερα, στο ίδιο ρήγμα. Και τώρα εκδηλώθηκε ο σεισμός. Γιατί όταν λέμε, συνήθως πλανάται το ερώτημα αν και άλλα ρήγματα ενεργοποιηθούν και στην Ελλάδα. Δεν είναι άμεσα, για να μην πήρουμε και ανησυχία, γιατί υπάρχει μια ανησυχία όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας και όλοι μας συγκλονιζόμαστε από αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Είναι σε χρόνο μεγάλο. Έχει μεγάλο εύρος χρόνου. Ένα συνάδελφός σας στην Τουρκία, ο Βγκούν Αχμέτ, κάνει λόγο για ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια, σεισμολόγους, 184.000, λέει ότι έχουν καταρρεύσει 7.500 κτίρια, υπολογίζει μεσοσταθμιστικά ο ίδιος, δεν ξέρω πόσο ασφαλές είναι αυτό. Ναι. Εάν είναι 184.000 άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια σε μια περιοχή που έχει 12-14 εκατομμύρια, σημαίνει ότι ο αριθμός των νεκρών θα μετριέται πια σε δεκάδες χιλιάδες και όχι 16.500 που είμαστε τώρα. Εάν είναι έτσι. Τρομερό είναι αυτό που αναφέρεται. Ένας υπολογισμός χοντρικής εκτίμησης είναι αυτή τη στιγμή. Στην αρχή είχαμε πει, και το είχα πει και εγώ, να μην ξεπεράσουμε τις 20.000 θύματα που ήταν στον προηγούμενο σεισμό του 1999. Δυστυχώς θα το ξεπεράσουμε κατά πολύ και ποτέ δεν θα μάθουμε ακριβώς τον ακριβή αριθμό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι έρευνες και ύστερα θα είναι κατ' εκτίμηση. Κάναμε την ευχή να μην φτάσουμε το σεισμό του 99, αλλά δυστυχώς θα τον ξεπεράσουμε κατά πολύ. Τώρα, κύριε Παυλίδη, θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, ποια λοιπόν σημεία, ρήγματα, κομμάτια, δεν ξέρω πώς να το πω, εσείς θα το τοποθετήσετε επιστημονικά, και καλό είναι οι επιστήμονες να μιλάνε και όχι οι δημοσιογράφοι επ' αυτού, θεωρείτε ότι είναι κρίσιμο, ότι μπορεί να επηρεαστούν άμεσα? Εγκύτερα, σε αποστάσεις 300 χιλιόμετρων, σε άλλες περιοχές, μπορεί να φτάσουν μέχρι την Κύπρο, στο Ισραήλ η σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ στην Νεκρά Θάλασσα μπορεί να έχει σχέση με αυτά? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι οι καινούργια δεδομένα που δείχνουν ποια
κομμάτια του ρήγματος έχουν φορτιστεί περισσότερο. Και αν κάποια από αυτά ήταν όρημα, θα εκδηλωθούν σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες ή σε λίγα χρόνια. Ένα από αυτό που ήταν υπερόρημο και φορτίστηκε από τον 7,8 ήταν το διπλανό ρήγμα που σας είπα, που μας έδωσε τον 7,5. Προς τα βορειοανατολικά και προς τα νότιο-δυτικά του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, τα δεδομένα μας δείχνουν και σε μεγάλες αποστάσεις, μέχρι 300 χιλιόμετρα όπως είπατε, ότι φορτίστηκαν. Αλλά με τα σεισμούς θα δώσουν, δεν σημαίνει ότι θα δώσουν και ένα δεύτερο σεισμό, γιατί ήδη έχουμε ένα διπλό φαινόμενο. Έτσι λέγεται, το τριπλό είναι ακόμη πιο σπάνιο να δώσουν ένα τρίτο σεισμό. Αλλά και μικρότεροι σεισμοί και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως είπατε στην Κύπρο, στο Ισραήλ, βορειοανατολικά προς τον Κάφκασο, γιατί εκεί προς τα εκεί υπάρχουν ρήγματα, ή στην ανατολική πλευρά του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και θα εκδηλωθούν. Αλλά σεισμοί γύρω στο 4 συνήθως εκδηλώνονται. Πρώτα στην γειτονιά του ρήγματος, όπως λέμε, κοντά σε αυτό που ενεργοποιήθηκε. Αλλά βέβαια αυτός ήταν ένας τερατώδης σεισμός. Σωστά. Το 7,8 είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν σας ρωτούσα με βάση τις πιθανότητες, και δεν μιλάω με ένα τυχαίο πρόσωπο, διότι έχετε μελετήσει πολλά ρήγματα μετά το μεγάλο σεισμό το 99 στην Τουρκία, ξέρετε την περιοχή καλά, η Κύπρος είναι πιο επίφοβη, εντός εισαγωγικών η λέξη, πιο επίφοβη στο να έχει ενεργοποίηση εκεί στο παραλίμνη που λένε πολλές φορές, το περίφημο Τόξο. Το Τόξο που είναι νότια της Κύπρου φτάνει με ρήγματα τα οποία εκείνα δεν είναι και πολύ καλά γνωστά, υποθαλάσσια, μέχρι τον κόλπο της Αλεξανδρέτας. Εκεί, από όπου ξεκίνησε αυτός ο σεισμός, ήταν ένα κομβικό σημείο που συγκλίνουν τρεις λιθοσφαιρικές πλάκες. Της Αφρικής που κινείται προς τα βόρεια, της Αραβίας που κινείται επίσης προς τα βόρεια και της Ανατολίας που συμπιέζεται εκεί σε μια μέγενη. Εκείνο το σημείο είναι πάλι σημείο που δίνει τα ρήγματα προς το Τόξο της Κύπρου και τα ρήγματα προς το Ισραήλ που λέμε του Λιβάνου, μάλιστα, Ιορδάνη το ρήγμα. Μάλιστα. Κανείς δεν μπορεί να πει, γιατί δεν ξέρουμε ποια από αυτά τα τμήματα είναι φορτισμένα. Το Τόξο της Κύπρου πηγαίνει νοτιότερα. Αυτά είναι, στο πούμε, στη δεύτερη γειτονιά, στο δεύτερο τρίτο τετράγωνο. Εγώ τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή τα επιστημονικά είναι στην περιφέρεια του ρήγματος περί τα 300 χιλιόμετρα. Ο λεγόμενος, δημοσιογραφικά λεγόμενος, επιστημονικά το λέτε αλλιώς, βόρειος κλάδος που πάει και στη θάλασσα του Μαρμαρά, μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό στο Μαρμαρά, και αν δώσει δεν θα επηρεάσει αντίστοιχα Βόρειο Αιγαίο και Βόρειο Ελλάδα? Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας είναι ακόμη πιο σημαντική δομή. Το Ανατολικής Ανατολίας φτάνει μέχρι σε ένα σημείο βορειοανατολικά, σε ένα σημείο πάλι που συγκλίνουν τρεις λιθοσφαιρικές πλάκες, άλλο ένα κομβικό σημείο. Από αυτά που σας λέω καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκα είναι γεωτεκτονικά και γεωδυναμικά τα φαινόμενα. Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας στην Τουρκία έχει 1200 χιλιόμετρα μέχρι τη θάλασσα του Μαρμαρά και τον κόλπο του Σάρου. Έχει δώσει στον 20ο αιώνα 10 μεγάλους ισχυρούς σεισμούς και καταστροφικούς. Ο τελευταίος ήταν του 1999, μάλιστα δύο σεισμοί ήταν, γιατί τον Αύγουστο συνέβη στην Νικομίδια, το Ισμίτ, και μετά αρχές Νοεμβρίου ένας σχεδόν ίδιο μεγέθος σεισμός σε ένα ρήγμα ανατολικότερα. Πάντα αυτό το ρήγμα γεωδυναμικά, διότι τα ρήγματα λειτουργούν όπως και οι λιθοσφαιρικές πλάκες, γιατί ακούστηκαν και μερικές ακρότητες ότι είχαμε 3 μέτρα, 10 μέτρα. Όχι, αυτή τη στιγμή... Όχι λέτε, μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον να το λέτε εσείς. Όχι λέτε, δε, αυτά είναι υπερβολές. Αυτές είναι παρανόηση, υπερβολές. Οι πλάκες 3 μέτρα και 10 μέτρα είναι φανταστικό. Η πλάκα κινείται 3 εκατοστά το χρόνο, 2 εκατοστά το χρόνο. Ούτε αυτό που ακούστηκε 3 μέτρα ήρθε η Τουρκία προς την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή εκεί τα κομμάτια του ρήγματος που κινήθηκαν πλευρικά
το ανατολικότερο πήγε προς Βοράν και το Δυτικό. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν τα δεδομένα από τα GPS. Και πριν από λίγο πήρα από την ομάδα των γεωδετών εδώ του Πανεπιστημίου μας, τους τοπογράφους, την ομάδα του κυρίου Πικριδά και από τον κύριο Γκανά από το γεωδυναμικό της Αθήνας και δίνουν 35 με 40 εκατοστά μετακίνηση των τεμαχών εκεί στο ρήγμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η επιστημονική απάντηση. Οι συνάδελφοι πολύ γρήγορα έβγαλαν τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί πήραν και δεδομένα από την Τουρκία. Τα αντίστοιχα τώρα έψαχνα τα τουρκικά και το... Καλά κάνετε, κύριε Παυλίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν τέτοιες φήμες. Καλά κάνετε, ξέρετε. Μπορεί στη σπέκουλα να είμαστε πρώτοι και δεν ξέρω το συνάφι μου, αλλά αυτό το τι πανικό μπορεί να σπείρει στον απλό πολίτη που ακούει 5, 10, 6 μέτρα, σου λέει Παναγία μου, 5 και 10 μέτρα δηλαδή. Να μην πω ότι είπα τη λέξη παρανόηση, να μην πω διαστρέβλωση. 3 και 10 μέτρα λέει ήρθε η Τουρκία προς την Ελλάδα, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πολύ σωστά το είπατε εσείς, αλλά να επανέλθω στο ερώτημά σας. Ναι, ναι, ναι. Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας επηρεάζει, τα ρήγματα κινούνται. Το ρήγμα αυτό έχει 2 με 2,5 εκατοστά το χρόνο γλιστράει. Και όταν γλιστράει και σε κάποια σημεία φέρνει ισχυρές τάσεις, τι να σπάζουν ξαφνικά που γίνεται ο σεισμός. Πάντα μας επηρεάζει και επηρεάζει όλο τον ελληνικό χώρο. Αυτό είναι δεδομένο. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν το γεγονός ότι σε ένα κομμάτι του, σε μεγάλη απόσταση βεβαίως, πολύ μεγάλη, ενεργοποιήθηκε και μας έδωσε αυτό το 7,5, μπορεί να λειτουργήσει. Πώς να το πω τώρα, δεν θα το πω ντόμινο πολλαπλασιαστικά. Όχι, το ντόμινο δεν είναι καλός, δεν χρησιμοποιείται επιστημονικός όρος. Ωραία. Αλλά να σας εξηγήσω. Ναι, ναι. Το 1999 που έγινε ο σεισμός, από τότε διέγειρε, θα πούμε, όχι μόνο τα ρήγματα και την επιστημονική κοινότητα, την παγκόσμια και την τουρκική, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι. Εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές και έχω συνεργαστεί με πολλά τουρκικά πανεπιστήμια. Και την αντίστοιχη Τούμπιτακ, που λέγεται αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορείτε να δείτε ότι τι χρηματοδότηση έδωσε και πολλά Ινστιτούτα, ευρωπαϊκά και αμερικανικά, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε ένα κομμάτι αυτού του ρήγματος. Μεταξύ, ας το πούμε, τα Πριγκιπόνησα και την Καλλίπολη, ναι. Γιατί στην Καλλίπολη πριν το 1912 είχε γίνει ένας καταστροφικός σεισμός, άσπαστο αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι είναι πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή μπήκε υποψία ότι μετά το 1999 μπορεί να διεγείρει αυτό το κομμάτι. Ήδη περάσαν 23-24 χρόνια από τότε. Γίνεται ένα μεγάλο παγκόσμιο πείραμα με πάρα πολλές μεθόδους, για να δουν αν το 24 με 28 θα ενεργοποιηθεί. Δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν ακριβώς το χρόνο. Αυτό έχουμε παρακολουθήσει πολλά συνέδρια. Αυτό τι μέγεθος θα έχει. Αν θα έχει αντίστοιχα μεγέθη που είναι της τάξης το 7-7,5, θα έχει πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι 16-18 εκατομμύρια και ο πληθυσμός εκεί γύρω-γύρω ξεπερνάει και τα 20 Σωστό. Εκατομμύρια. Και προφανώς δεν θα μας βγάζει μετά από το κάδρο αυτός ο σεισμός, ο 7,5 τώρα που πηγαίνει προς τα εκεί, δεν είναι εκεί. Μπορεί να λειτουργήσε στο να ξυπνήσει, να το πω έτσι, αυτά όλα που περιγράφεται. Αυτό το ρήγμα 7,5 που συνδέεται με το ρήγμα ενώ το ανατολικής ανατολίας είναι βορειοανατολικό νοτιοδυτικό, αυτό έχει ανατολή δύση. Είναι περίπου παράλληλο με το ρήγμα της βόρειας ανατολίας, αλλά δεν συνδέεται με το ρήγμα της βόρειας ανατολίας. Μάλιστα. Και ήρθαν καινούργια επιστημονικά στοιχεία που μας δείχνουν αυτή τη στιγμή ποια διπλανά του ρήγματα τα έχει φορτίσει περισσότερο. Μάλιστα. Άρα λέτε, προφανώς και είναι επιστημονικού ενδιαφέροντος και αφορά και την Ελλάδα αυτό το βόρειο. Κάποια στιγμή μπορεί αυτό να κρασάρει, όμως δεν σχετίζεται με το τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή. Όχι, αυτό το πράγμα να γίνει κατανοητό, γιατί πραγματικά βρίσκονται οι συμπολίτες μας σε ανησυχία. Λογικότατο είναι αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει αύριο μεθαύριο. Γνωρίζουμε την Ελλάδα, γνωρίζουμε πώς οι σεισμοί γίνονται. Κατά κανόνα οι σεισμοί μας στην ξηρά είναι
σε σχετικά μικρά ρήγματα που δίνουν 6 με 6,2 με μέγιστο μίσο επειδή με τις παλαιοσεισμολογίες που έχουμε προσδιορίσει γεωλογικά, όσα ρήγματα έχουμε προσδιορίσει είναι η οροφή τους, ας το πούμε 6,5 και σπάνια του 6,7, έχουν καταστροφές και ζημιές, αλλά σε τοπικό επίπεδο και γενικά πολύ ελάχιστος έως καθόλου νεκρούς, όπως είχαμε τώρα στη Θεσσαλία, τοπικά είχαμε ζημιές, ή το 95 Κοζάνης Γραβενών, δεν είχαμε ούτε τραυματίες ούτε νεκρούς. Αυτά είναι τα ρήγματα που ενεργοποιούνται και μας δίνουν τους συνηθισμένους σεισμούς που έχουμε χρόνο παραχρόνο μέσα σε μια δεκαετία κτλ. Λοιπόν, τα μεγάλα ρήγματα είναι στην τάφρο του Βορείου Αιγαίου, που εκεί σπάνια επηρεάζουν γιατί είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές, και το μεγάλο τόξο το ελληνικό, νότια της Κρήτης από Ρόδο μέχρι Πελοπόννησο. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν μεγάλα ρήγματα. Μισό λεπτό τώρα. Αυτά λέτε είναι τα μεγάλα και ίσως και τα πιο επικίνδυνα. Σήμερα διαβάζω συναδέλφου σας, εν ευρία έννοια συναδέλφου σας, δεν είναι σεισμολόγος, του κυρίου Συνολάκη μία δήλωση ότι κάποια στιγμή ένας μεγάλος σεισμός 8-8,5 μπορεί να συμβεί στο ελληνικό τόξο, και μάλιστα άμα βάλω λέει και τη χρονική περιοδικότητα 500, 600 έως 800 χρόνια, το 1400 είχαμε έναν τέτοιο, είμαστε πια σε αιώνες, το συμμερίζεστε? Ο κύριος Συναλάκης είναι συνάδελφος επιστήμονος και αγαπητός, και έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές απόψεις με τον κύριο Συναλάκη, και σοβαρός επιστήμονας. Η Κρήτη έχει υποστεί σεισμούς όπως αυτός. Για μας θεωρείται σχετικά μικρός, αλλά τοπικά έκανε σοβαρές ζημιές και πολύ μεγάλους σεισμούς. Έχουμε ιστορικά δεδομένα, αυτά που ανέφερε ο κύριος Συνολάκης, και το 365, δεν θα πω πως τον έχει χαρακτηρίσει ο Μαρκελίνος, ένας πολύ καλός συγγραφέας Ρωμαίος, γιατί δεν είναι ώρα, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε σε μια πιο ήρεμη περίοδο. Και το 1303 ο ένας ήταν δυτικά της Κρήτης, ο άλλος ανατολικά της Κρήτης. Η εκτίμηση είναι ότι είναι πάνω από 1000 χρόνια μια περίοδος τέτοιων ακραίων φαινομένων. Ναι, σωστά τα είπε, έτσι ακριβώς είναι, αλλά αυτό εγώ θα πρότεινα να είναι μια συζήτηση, και ο κύριος Παπαδόπουλος έχει κάνει πολλή έρευνα για τους ιστορικούς σεισμούς, και άλλοι συνάδελφοι σεισμολόγοι. Είναι αυτοί που σηκώσαν το έδαφος της Κρήτης 8,5 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, από τα δυτικά. Κοιτάξτε, επειδή την γνωρίζουμε πολύ καλά τα φαλάσσαρνα ή η φαλάσσαρνα, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα ποιο είναι το σωστό, εσείς θα μας πείτε. Εμείς λέμε τα φαλάσσαρνα. Λοιπόν. Τα φαλάσσαρνα, και εγώ λέω τα φαλάσσαρνα. Το λιμάνι της ρωμαϊκής εποχής, που ήταν και λίγο εκεί οι κριτικοί πειρατές, έχει ψωθεί 6,8 μέτρα για την ακρίβεια. Η κυρία Χατζηδάκη που κάνει τις ανασκαφές χρόνια μας έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Και το τσουνάμι, στις ανασκαφές μέσα βρήκαν και το στρώμα του τσουνάμι. Αλλά ξέρετε, οι Ρωμαίοι, γιατί ήταν εκεί οι πρόγονοι, πειρατές, και επιτίθενταν στα καράβια με σιτάρι από την Αλεξάνδρεια στην Ρώμη. Πήγαν οι Ρωμαίοι δύο φορές, κάνανε εκστρατεία και να καταστρέψουν, αλλά είναι τόσο χειρωμένοι εκεί μέσα στον κόλπο, και τελικά ήρθε και η φύση και το εκμυδένισε, πρώτα απ' όλα τους κατέστρεψε και το εκμυδένισε το λιμάνι το 365, για την ακρίβεια είναι 6,8 μέτρα ανυψωμένο. Μάλιστα. Και αν έχετε επισκεφτεί την περιοχή, είναι αυτά όμως δεν είναι ίσως σε εποχή να τα συζητάμε. Όχι, αλλά για να έχουμε, έχετε δίκιο. Επιστρέφω στο σήμερα, λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο καθηγητή αν υπήρξε σε αυτούς τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, να μην την ξεχνάμε και τη Συρία, αν υπήρξε ρευστοποίηση εδαφών σε κάποιες περιοχές που να δικαιολογεί τις μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, και επίσης αν έχει άποψη ποια ήταν η κίνηση της επιφάνειας του εδάφους, διαμίκη ή κατακόρυφη. Μπορώ να απαντήσω σαφέστατα. Ρευστοποιήσεις περιμένουμε.
Και περιμένουμε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε χάρτες με εδάφη τα οποία είναι επιρρεπείς στις ρευστοποιήσεις. Και το πρωί που έβλεπα στην τηλεόραση του Sky έδειχνε στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας και είπε ο κ. Κωστίδης νομίζω ήτανε, σαν τσουνάμι. Το τσουνάμι ήταν πάρα πολύ μικρό. Ο κ. Συνολάκης είπε 20 εκατοστά. Δεν νομίζω ότι ήταν από το λιμάνι, γιατί είχε λάσπη. Αυτά είναι φαινόμενα ρευστοποίησης. Αναμένουμε ρευστοποίησης, δεν ξέρουμε αν ήταν και σε κτίρια, γιατί η ρευστοποίηση το κτίριο συνήθως δεν το καταραίει, απλώς το ανατρέπει η ρευστοποίηση. Δεύτερον, αυτό που ρώτησε ο ακροατής σας, για την κίνηση. Για την κίνηση, ήταν οριζόντιας μετατόπισης, όπως λέμε. Το κομμάτι που βρίσκεται από την πλευρά της Συρίας, έτσι χοντρικά θα έλεγα, κινήθηκε προς τα βόρειο-ανατολικά. Από την πλευρά της Τουρκίας κινήθηκε προς τα νότιο-δυτικά. Και έχουμε τις πρώτες πληροφορίες, γιατί πήγαν και οι συνάδελφοί μας εκεί, τους οποίους τους γνωρίζουμε και τους παρακαλέσαμε να μας στείλουν δεδομένα. Είναι 4 μέτρα, 2 μέτρα, 5 μέτρα και κατ' εκτίμηση μπορεί να είναι και μέχρι 8 μέτρα μετακίνηση, αριστερόστροφη όπως λέμε. Ήδη είδα τις πρώτες εικόνες, ένας δρόμος όπως κάθεσαι και το βλέπεις, έχει μετακινηθεί ολόκληρος, άσφαλτος, όπως το βλέπεις πήγε προς τα αριστερά, ήταν οριζόντια. Καταθέσεις βέβαια έχει και βυθίσματα και ανυψώσεις, καταθέσεις, σημαντικές για τα θεμέλια των οικοδομών. Έρχομαι σε εμάς και θέλω να σας κάνω μία κρίσιμη ερώτηση. Γιατί λέμε για την Τουρκία, εγώ θέλω να πω γιατί με ρώτησε πάρα πολλοί κόσμος και αναγκαστήκαμε να απευθυνθούμε σε ειδικούς που μας είπαν ότι μετά το 19 ιδίως υπάρχουν ανανεωμένοι σκληροί αντισεισμικοί κανονισμοί και στην Τουρκία. Το θέμα είναι πώς κατασκευάζονται, είναι άλλο θέμα και πώς προσαρμόζονται στους όρους. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παυλίδη, ευθέως, ένα σεισμός 7,8 και ένα σεισμός 7,5 στην Ελλάδα, σε κατοικημένη περιοχή, τι εικόνα θα μας έδινε? Έχουμε εικόνες από το παρελθόν, γιατί όπως είπατε εγώ είναι παλαιοσεισμολογίας, γεωλογία των σεισμών, ας το πούμε είμαι γεωλογικά ιστορικός των σεισμών, δηλαδή βλέπω και γεωλογικά, ιστορικά και γεωλογικά τους σεισμούς. Μια εικόνα έχουμε τον σεισμό 7,5 Αμοργού Σαντορίνη στο 56. Και μάλιστα ήταν Ιούλιος τότε που έγινε. Που είχε και τσουνάμι, Ναι, είχε και τσουνάμι. Είναι το τελευταίο μεγάλο τσουνάμι που έχουμε στο νότιο Αιγαίο. Και έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες για αυτό το τσουνάμι. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο έντονα στην Αμοργό, αν και το επίκεντρο είναι έξω από τις ακτές της Αμοργού. Εκεί υπάρχει μια τάφρος 700 μέτρα βάθος και τώρα γίνονται πάρα πολλές έρευνες και λόγω του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Ένα χωριό ποταμός μόνο ήταν, είχε ένταση της 12 βάθμιας κλίμακας, προσέξτε, 9, ο ποταμός στην Αμοργό. Αλλά επειδή η κατευθυντικότητα του ρήγματος ήταν προς τη Σαντορίνη, προς νότιο-δυτικά δηλαδή, οι ζημιές ήταν κυρίως στη Σαντορίνη και τα θύματα εκεί τα περισσότερα. Έχουμε μια εικόνα, αλλά βέβαια ξηρά, ας το πούμε, ήταν μόνο η Σαντορίνη. Άλλη τέτοια εικόνα για σεισμό 7,4 έχουμε από το 1906 στην Κρέσνα, το Κρούπνικ της Βουλγαρίας, που είναι λίγο βορειότερα από τα σύνορα, από τις Σέρες λίγο παραπάνω. Ναι. Ήταν τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά έχουμε πολύ καλά δεδομένα από εκείνο το σεισμό. Και επειδή ήταν ρήγμα Ανατολής Δύσης, κυρίως οι καταστροφές ήταν προς την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας εκεί προς τα Σκόπια και ανατολικότερα. Βέβαια τα σπίτια ήταν εντελώς διαφορετικά τότε και οι κλίμακες και εντάσεις που βγάζουμε ήταν πλήθυνα, πέτρινα, το μειονέκτημά τους, αλλά ένα πλεονέκτημα τότε η πόλη ήταν σε καλά εδάφη, κυρίως ήταν ορεινές, ημιορεινές, σε λόφους, σε πετρώδια, στο πω έτσι απλοϊκά, εδάφη. Σήμερα οι πόλεις μας έχουν επεκταθεί σε πολύ χαλαρά εδάφη. Σε προσχώσεις,
Μην τρέπεστε. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάρτε τη Λάρισα, πάρτε και πολλές άλλες πόλεις. Πάρτε το Ηράκλειο εδώ στα δυτικά. Δεν αναφέρομαι στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο θα τα πούμε, αν κατεβώ καμιά φορά εκεί πέρα πάλι για, για έρευνα. Πώς, το Βασίλειο των Αυθαιρέτων είμαστε. Αυτό είναι γνωστό, δεν λέω κάτι. Ναι. Για τις ρευστοποιήσεις μιλάω τώρα, χαλαρά εδάφη. Που το φαινόμενο της ρευστοποίησης ήταν μέχρι τώρα ένα παράξενο φαινόμενο. Που συνέβαινε μετά τους σεισμούς, βλέπαμε τα λεγόμενα ηφαίστεια άμμου ή έβγαινε νερό σαν πίδακες κτλ. Τώρα είναι πολύ σημαντικό στις επεκτάσεις των πόλεων, γιατί πραγματικά γκρεμίζει πόλεις ολόκληρες. Εγώ έχω εμπειρία, έχω φωτογραφίες από το Αντάπαζαρε της Τουρκίας το 1999, το οποίο της λέει Αντά ήταν στη λίμνη της, της Σαπάντζα. Η λίμνη σήμερα έχει αποξηραθεί και η πόλη επεκτάθηκε εκεί γύρω από τον, τον νησί, τον Αντά του. Έχω φωτογραφίσει να έχουν ανατραπεί πολυκατοικίες, πολύ καλή κατασκευή, δεν έπαθει ούτε ραγμή, ούτε τα τζάμια της να έχουν σπάσει. Κόπηκε σαφέτα δηλαδή. Αλλά έχω φωτογραφίσει τα θεμέλια από κάτω. Μάλιστα. Μάλιστα. Το ερώτημα όμως, εγώ θα το επαναλάβω. Βλέπω ότι είστε διακριτικός και σας τιμά αυτό. Όμως, έχεις για παράδειγμα τις Αλκιονίδες που πολλοί λένε ότι έχουν χρόνια να δώσουν. Έχεις το ρήγμα της Αταλάντης. Πάω σε μέρη που επηρεάζουν ή την Πάρνηθα, που επηρεάζουν μεγάλα αστικά κέντρα. Αν έχεις έναν 7,8 και έναν 7,5, γιατί εσείς το είπατε, πρέπει να δούμε τις κατασκευές, τα εδάφη, πρέπει να τα δούμε αυτά. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε κάτι τέτοιο? Είναι οι περιοχές που αναφέρατε, Αλκιονίδες και Αταλάντη, μεταξύ πολλών άλλων συναδέλφων επιστημόνων Ελλήνων και ξένων που έχουν τις μελετήσει. Άμα ξεκινήσουμε από την Αταλάντη, η Αταλάντη το 1894 έδωσε δύο καταστροφικούς σεισμούς και εκεί ήταν διπλός ο σεισμός. Και μάλιστα ο ένας είναι της Μεγάλης Παρασκευής, που σκότωσε ανθρώπους μέσα στην εκκλησία την ώρα της λειτουργίας. Έτσι το λέμε, ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής. Και έδωσε σε μια εβδομάδα, 27 Απριλίου μετά, έναν επίσης ισχυρό σεισμό. Είναι διπλός σεισμός και εκεί πέρα. Αυτό το ρήγμα, επειδή είμαι της παλαιοσεισμολογίας και το έχω μελετήσει και εγώ και συνάδελφοι από την Ιταλία, από το Ινστιτούτο Nazionale Geofisica, έχουμε βρει ότι η επανάληψη του είναι μεγαλύτερη από 600 χρόνια. Περί τα 600 με 800 χρόνια τέτοιων ισχυρών σεισμών. Και επειδή το φέρνουν φόβητρο πολλές φορές στους Αθηναίους, κάθε φορά κυρίως οι δημοσιογράφοι αλλά και απλώς ο κόσμος, α, οι Αταλάντοι δεν κινδυνεύουν από την Αταλάντη. Η Αταλάντη θα κάνει άλλα 500-600 χρόνια για να ξαναξυπνήσει. Γύρω από την Αθήνα υπάρχουν αρκετά ρήγματα, στη Βιωτία, ο Κορινθιακός, αλλά σας είπα, αυτά τα ρήγματα έχουμε εμείς το πλεονέκτημα στην ξηρά την Ελλάδα, οι σεισμοί να τους θεωρούμε soft earthquakes, κάποιοι το είπαν, δεν είναι τόσο επιστημονικός έρος, πιο μαλακοί σεισμοί, και είναι ρήγματα μικρότερα σε μήκος που δίνουν σεισμούς 6, σας είπα, μέχρι 6,5, με ακραίο το 6,7 που ήταν των Αλκιονίδων το 81. Βέβαια, δεν περιμένουμε μεγαλύτερους σεισμούς από εκεί. Αυτό είναι το δυναμικό και των ιστορικών σεισμών και των γεωλογικών δεδομένων για αυτά τα ρήγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ήταν η δική σας υπόθεση και ήταν πολύ καλή που είπατε αν γίνει εκεί 7,5. Εγώ σας απαντώ ότι από τα δεδομένα που έχουμε, προφήτες ούτε εμείς είμαστε οι επιστήμονες, σωστά. Δεν έχουμε τέτοια πιθανότητα να συμβεί τέτοιο σεισμός. Άρα το βάρος εδώ είναι η αντισεισμική θωράκιση, οι κατασκευές, τα εδάφη. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς. Αυτό είναι το κυριότερο, παρόλο που ο κόσμος ζητάει την πρόγνωση, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο. Και σε αυτό πρέπει να δίνουμε βάρος. Και κάθε φορά, ξέρετε, που γίνεται ένας σεισμός, και το δημόσιο ενδιαφέρον και των υπηρεσιών και των αυτών που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις εντείνεται, μεγαλώνει και τότε γίνονται κάποιες κινήσεις. Μετά τον ΙΕ, έχετε δίκιο. Είναι ψυχολογικό αυτό το θέμα. Ύστερα θέλουμε να το αποβάλλουμε, να το ξεχάσουμε. Και τον ΙΕ δυστυχώς μερικές φορές
Εγώ πιστεύω, επειδή την πρώτη δεκαετία δεν είχαμε ισχυρούς σεισμούς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, μετά μας ήρθε και η κρίση. Παρόλο που έχουμε τους καλύτερους αντισεισμικούς κανονισμούς, τώρα είναι και ο Ε8, οι μηχανικοί θα μπορούν να σας πούν περισσότερα, και αναθεωρείται και αυτός και γίνεται και παράρτημα για τον ελληνικό ευρωκώδικα. Είναι ένα ότι έχουμε πολύ καλούς, έχουμε πολύ καλή γνώση για τη σεισμικότητα και την εδαφοδυναμική, αρκεί να εφαρμόζονται. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα 99% θα λέγαμε εφαρμόζονται, δεν ξέρω σταθέρετα αν... Κύριε Παυλίδη, πάντως είπατε μια σοφή κουβέντα. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα, ένα ανοιχτό για τους επιστήμονες φυσικό πειραματικό εργαστήρι. Δεν μπορεί να τονεί, πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα, καθημερινότητα, τολμώ να πω. Καθημερινότητα, αλλά εμείς βλέπουμε, όπως λέμε, έχουμε εξάρσεις και υφέσεις των σεισμών, έτσι έχουμε και εξάρσεις και υφέσεις του ενδιαφέροντος. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και με πιο νυφαλιότητα εμείς, όχι εσείς οι επιστήμονες. Ας αφήσουμε εμείς λίγο να περάσει. Ναι, ναι. Αν και σας είπα ότι μας έρχονται συνέχεια επιστημονικά δεδομένα και μόνο σε αυτά στηριζόμαστε και μόνο με αυτά απαντούμε. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γρηγόρης, γιατί εδώ παίζουν ρόλο και ακροατές. Έχει μια εξήγηση λοιπόν ο κύριος Παυλίδης, γιατί κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα τόσα πολλά κτίρια στην Τουρκία? Βλέπαμε 1, 2, 3, 4, 5 να έχουν καταρρεύσει, το άλλο δίπλα να στέκει. Έχει μια εξήγηση? Με εντυπωσιάζει και εμένα. Έχω συνεργαστεί πολλές φορές με συναδέλφους πολύ καλούς από τα Πολυτεχνία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, κυρίως εδαφοδυναμικούς, και έχουμε κάνει και μερικές εργασίες, κυρίως για το σεισμό της Τουρκίας, και εκεί είμαστε του 99, και εκεί βλέπαμε κτίριο πάνω στο ρήγμα. Ένα να καταραίει και ένα να μην έχει πάθει τίποτα. Είναι όλα τα πράγματα στην ποικιλομορφία της φύσης και την πολυπλοκότητα που θέλουν ερμηνεία. Τώρα τα βλέπουμε από μακριά. Εγώ δεν είμαι μηχανικός για να απαντήσω αυτή τη στιγμή ακριβώς την ερώτηση. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον να πάω εκεί πέρα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ομότιμος και δεν έχω καμία... Κύριε Παυλίδη, να το ρωτήσω προεκτείνοντας εγώ. Το γεγονός ότι έχουμε μετασεισμούς και είπατε ότι θα έχουμε και 6 και 6,5 και 7 ενδεχομένως. Ενδεχομένως, πολύ σωστά τα λέτε. Ναι. Σε ήδη καταπονημένο έδαφος και κτίρια δεν επιτείνει το πρόβλημα? Σαφέστατα. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, εδώ δεν είναι επιστημονική απάντηση πια. Και επικίνδυνα, γιατί είναι χειμώνας, και μπορεί μερικοί κάτοικοι μετά από λίγον καιρό να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εκείνη τώρα το επικίνδυνο. Τα προβλήματα τα μεγάλα, το πρώτο είναι το σοκ. Και τώρα λύγει και η περίοδος αναζήτησης. Σήμερα νομίζω θα λήξει και αύριο. Δυστυχώς, η περίοδος, όταν δούμε να μπαίνουν τα μεγάλα... Θα περάσουμε αυτό το πρώτο μεγάλο σοκ. Αλλά αυτή θα είναι για μήνες. Αν επιστρέψουν, που εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα επιστρέψουν, και ένα σεισμός ακόμη 5,5, και ότι θα είναι κοντά στην πόλη τους, μπορεί να επιφέρει πάλι ζημιές. Τα προβλήματα τα μεγάλα ξεκινούν μετά και θα διαρκέσουν μήνες και χρόνια. Πρώτο τελευταίο ερώτημα του φίλου του Παναγιώτη. Τα Ρίχτερ, έχει δίκιο ο καθηγητής, δεν έχουν τόσο σημασία, ιδίως για μας τους μη επαείοντες, όσο οι επιταχύνσεις. Η Πάρνηθα το 97, λέει εδώ, είχε δώσει επιταχύνση, αν θυμάμαι καλά, περίπου 0,16G. Οι Αλκιονίδες, κύριε καθηγητά, λέει, αν κάνουν δυνατό σεισμό, μέχρι πόση επιτάχυνση θα μπορούσαν να δώσουν? Υπάρχουν μοντέλα που δείχνουν η επιτάχυνση δεν θα είναι πολύ μεγάλη από τις Αλκιονίδες. Το έχουμε, και έχουμε δεδομένα από το 81. Το 99, ξέρετε, ήταν τότε που κατασκευή το μετρό, και ο σταθμός, νομίζω στο Μοναστηράκι, είχε δείξει 0,50, 50% του G, και δεν το πίστευε κανένας. Οι μηχανικοί μας λέγανε λάθος, κάπου λάθος το βάλανε. Με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Γκανά, επειδή το ρήγμα της Πάρνηθας εμείς το βρήκαμε πρώτη φορά και είχαμε πάρει και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για αυτό το λόγο, κατά μήκος του ρήγματος, αυτό που σας έλεγα, πρέπει να έχει και ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση στο ρήγμα. Γενικά η επιταχύνση στην Αθήνα ήταν
μικρές, ακόμη και από τις Πάρνηθες, γιατί δεν είχαν ένα μεγάλο ρήγμα. Ήταν όμως η συνέχεια του ρήγματος προς το πολεοδομικό συγκρότημα της Βόρειας Αθήνας, δηλαδή έφτανε μέχρι το Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, είχαν κτίρια εσωτερικά προβλήματα, μικροζημιές, γιατί το ρήγμα ήταν περίπου Ανατολή Δύση. Και επίσης, εκείνο που ήταν τότε, ήταν οι Θρακομακεδόνες, που ήταν σε πολύ καλό έδαφος, πολύ καλές οικοδομές και γενικά καλή δόμηση. Και μας προβλημάτισε πολύ, γιατί εκεί βρήκαμε τα δάφη, παρόλο που ήταν βράχος, αυτό που λένε οι μηχανικοί, ήταν όμως βράχος κατακερματισμένος, σπασμένος με πολλά ρήγματα. Γι' αυτό σας λέω, είναι πάρα πολλές οι πτυχές αυτές. Άρα, κύριε Παυλίδη, εν περιλήψη, αν κάπου πρέπει να έχουμε πιο οξυμένο το ενδιαφέρον, παντού βεβαίως, είναι η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου και το περίφημο ελληνικό τόξο που περνάει και νότια της Κρήτης, λέτε. Για μεγάλους σεισμούς. Για μεγάλους, ναι, σεισμούς. Αλλά όλοι οι άλλοι σεισμοί που είναι κάτω από τα πόδια μας, δίπλα στις πόλεις μας, έχουν και αυτού. Πρέπει να και εκεί να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας. Και σας λέω ότι είναι, παραδείγματος χάρη, οι μικροζωνικές μελέτες, ναι, δεν έχουν θεσμοθετηθεί ακόμα. Παρόλο που λέμε έχουμε καλούς κανονισμούς. Με προλάβατε τώρα. Για τον έλεγχο και την επισκεπτική ούτε των κτηρίων. Ούτε έχουμε ελέγξει. Ο έλεγχος των κτηρίων έχει ένα φρενάρισμα πανελλαδικά. Πρέπει να το πω αυτό. Ξέρετε όμως οι συνάδελφοι επιστήμονες, γιατί έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες στην Ελλάδα, γεωλόγους, σεισμολόγους και μηχανικούς, έχουν κάνει ένα πάρα πολύ καλό κανονισμό στον ΟΑΣΠ. Για τον έλεγχο των κτηρίων. Το θέμα είναι. Πέρα, ναι, είπα, αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις ξεχνούν πολύ εύκολα τους. Εγώ γι' αυτό το διαχωρίζω. Άλλο λοιπόν τι λέμε επιστημονικά και άλλο τι πρέπει να γίνει στο πεδίο της αντισεισμικής θωράκισης από τα αρμόδια όργανα. Είναι δύο διαφορετικά. Θέλω πριν κλείσουμε ένα εξαιρετικό το βρίσκω ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Κύριε Παυλίδη, λέει, πρώτον σας ευχαριστούμε για την ψύχρεμη φωνή. Δεύτερον, έχετε μία άποψη αν συνδέεται ο σεισμός Τουρκία-Συρίας με το φράγμα τα Τούρκ ή με περιοχές όπου γίνεται φράκινγκ? Τα φράγματα θεωρητικά, συγκεντρώνοντας τόσες μεγάλες ποσότητες νερού, φορτίζουν, ας το πούμε, το φλοιό. Είναι βέβαια πολύ επιφανειακά. Αυτοί οι σεισμοί, ο μεν πρώτος ήταν 15 με 18 χιλιόμετρα βάθος, ο δεύτερος ήταν στα 10 χιλιόμετρα βάθος. Η φόρτισή τους είναι κυρίως από τις τεκτονικές δυνάμεις, από αυτές τις μεγάλες κινήσεις των λιθοσφαιρικών ή τεκτονικών πλακών, όπως λέμε. Για να τα λέμε, να καταλαβαίνουμε. Κλείνοντας, επειδή έχουμε μια τεράστια, να μην το ξεχνάμε, εσείς δεν το ξεχνάτε, το λέω για τους ακροατές, ανθρωπιστική καταστροφή και στη Συρία και την Τουρκία. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι εδώ ως πολίτες στην Ελλάδα με όλα αυτά που έχουν σοκάρει τους πάντες, στο επιστημονικό πεδίο, κατά τη γνώμη σας, είναι πιο τελικά, κύριε Παυλίδη? Σαν συμπέρασμα αυτό που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ανά πάσα στιγμή να διατηρείτε το ενδιαφέρον από κάθε πλευρά για την αντισεισμική θωράκιση και την εκπαίδευση. Εσείς έχετε εκεί παρμισχάρι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι απορροφούν καλύτερα τις οδηγίες που τους δίνουμε, γιατί κάνουμε και σε σχολεία πολλές διαλέξεις. Εσείς έχετε εκεί στην Κρήτη και στα τυχερή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, έχει και τη Σεισμική Τράπεζα, όπου πρέπει να περάσουν όλοι οι μαθητές και να εκπαιδεύονται. Εμείς δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα Σεισμική Τράπεζα εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων και όλων. Ένα βασικό πράγμα είναι η εκπαίδευση. Δεύτερο είναι συνεχώς οι αντισεισμικοί κανονισμοί και όλες οι κανονιστικές διατάξεις βελτιώνονται, πρέπει να βελτιώνονται, γιατί προκύπτουν καινούργια δεδομένα και κυρίως όσο γίνεται πολυπλοκότερη η κοινωνία μας, όσο γίνονται πιο τεχνολογικά, όσο μπαίνουν καινούργια πράγματα, το φυσικό αέριο έχουμε εμείς όλη την Ελλάδα, με ένα δίκτυο, σαν παράδειγμα το αναφέρω, τόσο αυξάνει και η επικινδυνότητα, η τροτότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Η τροτότητα αυξάνει, γι' αυτό και δεν σταματάει η έρευνα και η φροντίδα για αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικά θέματα, γιατί είπαμε ότι ζούμε σε μια χώρα την πιο σεισμογενή της Ευρώπης και Μεσογείου, αλλά από την άλλη πλευρά
σε σύγκριση με τις καταστροφές της Τουρκίας, ακόμη και της Ιταλίας, είναι πολύ λιγότερες. Και ο αριθμός των θυμάτων στην Ελλάδα είναι από τους μικρότερους παγκοσμίως από τους σεισμούς. Λοιπόν, κοιτάξτε, η εξαιρετική συνομιλία που έχουμε, εγώ το κρίνω αυτό, δεν το είπατε εσείς, εγώ το λέω, γεννά διαρκώς ζητήματα από τους ακροατές. Λέει ο Αντώνης, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που έχει φτιάξει το γεωδυναμικό δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σε όλη τη χώρα, ώστε μέσω 112 να προειδοποιεί σε περιπτώσεις μεγάλων σεισμών, αν προλαβαίνει. Και άλλος φίλος μου λέει, κύριε Παυλίδη, ακούστε και το δεύτερο ερώτημα. Άλλος φίλος μου λέει, οι σκύλοι δεν έδειξαν στην Τουρκία ότι έστω και κάποια δευτερόλεπτα πριν προειδοποιούν? Μεγάλο θέμα ανοίγεται τώρα. Γιατί εγώ έχω εκπαιδευτεί και στην Κίνα, που θεωρητικά έκανε τις πρώτες προγνώσεις σεισμών, στην πραγματικότητα δεν ήταν, και κυρίως με τα ζώα. Πάλι είναι περιπτώσεις. Κάποιες περιπτώσεις ναι, κάποιες περιπτώσεις όχι, κάποια ζώα ναι, σε ένα ποσοστό, σε ένα ποσοστό όχι. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο, αλλά είναι για σεισμούς μεγάλης απόστασης. Γιατί ανοιχνεύει τα πρώτα κύματα, τα οποία έρχονται πιο γρήγορα, γιατί τρέχουν πιο γρήγορα και δεν είναι τόσο καταστροφικά. Τα δεύτερα κύματα που λέμε είναι τα πιο καταστροφικά. Αλλά όταν είναι κοντινά, η διαφορά μεταξύ πρώτων και δεύτερων κυμάτων είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό εφαρμόζεται και στο Μεξικό, αλλά ο σεισμός που έγινε στην πόλη του Μεξικού ήταν 300 χιλιόμετρα μακριά και τους ειδοποίησε 10 λεπτά νωρίτερα. Εδώ και το σύστημα προειδοποίησης των τσουνάμι. Και τι για σεισμούς? Είναι οι σεισμοί μας, είναι πολύ κοντά στις πόλεις. Δεν προλαβαίνει να ειδοποιήσει. Τέλος πάντων, είναι ακόμη μια προσπάθεια, η οποία σας λέω όμως ακόμη είναι σε νηπιακό στάδιο. Η φίλη μου η Σοφία λέει εδώ, καλά το είπε ο κύριος καθηγητής, ότι τα καταπονημένα κτίρια στην Τουρκία είναι θέμα, αλλά υπάρχουν και στην Ελλάδα κτίρια καταπονημένα από σεισμούς που ουδέποτε ελέγχθηκαν. Και έχουμε προτείνει μαζί με τους ελέγχους για ενεργειακή αναβάθμιση που επιδοτούνται με πολλά εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους να συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και έλεγχος στατικότητας, λέει μηχανικός, πρέπει να είναι η Σοφία. Φωνή βόντος. Ο κύριος καθηγητής φαντάζομαι θα συμφωνεί ότι τα καταπονημένα κτίρια θέλουν επανέλεγχο. Σωστά, σωστά. Αυτό το έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί και σεισμολόγοι κατά κόρον. Κατά κόρον, όλα, η απάντηση από τους πολιτικούς καθηγητές είναι μεγάλο το κόστος, λένε. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Να μην γίνει σαν και αυτό που έγινε σε ένα σχετικά όχι και τόσο ισχυρό σεισμό στην κεντρική Ιταλία, αν θυμάστε, πριν από χρόνια, που κατέρευσε σχολείο και σκότωσε τους μαθητές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχω δει και εγώ και στην Ελλάδα σχολεία, αλλά ευτυχώς οι σεισμοί είχαν γίνει Σάββατο ή ώρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία. Σχολεία, δημόσια κτίρια πρώτα και να μην επικαλούνται αυτό, γιατί ότι είναι μεγάλο το κόστος, είναι μεγάλο το κόστος, αλλά εδώ μιλάμε για ζωές. Και τελευταίο ερώτημα, παιδιά, σας παρακαλώ σταματήστε. Δεν τελειώνουν τα ερωτήματα, λογικό είναι. Η Ιφηγένεια μου γράφει κάτι πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, λέει, θα ήθελα την επιστημονική σας άποψη, γιατί έχουν πέσει υπογραφές με διαδικασία fast track. Είναι δυνατόν όμως, λέει, να γίνεται δημιουργία χιτέα χίτβα χώρος υγειονομικής ταφής στη θέση Κεραμιδέζα Βιωτίας, που είναι μια καρασεισμογενή, σας το διαβάζω όπως μου το γράφει, περιοχή? Είναι δυνατόν, λέει? Μεγάλα θέματα με ανοίγετε. Και πρώτη φορά με έχουν κρατήσει τόσο πολύ στο τηλέφωνο σε εκπομπή. Ευχαριστώ και χαίρομαι, γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον το θέμα. Συνήθως δεν ξεπερνάει τα 5 με 10 λεπτά. Τη συγκεκριμένη περιοχή δεν τη γνωρίζω, το ομολογώ, αλλά έχω δουλέψει και σε άλλους χιτά και χιτή. Δεν είναι τόσο τρομερά τα πράγματα, και πολλές φορές αυτοί που εναντιώνονται επικαλούνται και τα ρήγματα. Τα ρήγματα δεν είναι όλα επικίνδυνα. Ο φλοιός είναι κατακερματισμένος, αλλά υπάρχουν και πολλά ρήγματα που έπαψαν να λειτουργούν. Η Βιωτία, όπως λέει, την έχουμε μελετήσει, έχει πολλά ρήγματα, και ρήγματα που το τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε ήταν αυτό στο Καπαρελί, Πλατέες, με έναν μετασεισμό των Αλκιονίδων του 81. Αλλά έχει και άλλα ενεργά ρήγματα από το Καπαρέλι. Το Καπαρέλι βρήκαμε ότι πρέπει να ξαναλειτουργήσει μετά από 4.000 χρόνια, αλλά τα άλλα ρήγματα, Ερυθρές μέχρι τον Οροπό και προς τη Θήβα, είναι
αδρανή για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ έχει μια αποξηραμένη κοπαίδα. Λέει ο Βασίλης, υπάρχει έρευνα που λέει ότι η ενεργοποίηση ηφαιστείων ενεργοποιεί αντίστοιχα πλάκες ή σεισμικά ρήγματα. Ισχύει αυτό, λέει κύριε καθηγητά? Με αυτό να κλείσουμε λοιπόν. Το αντίθετο είναι. Τα ρήγματα δίνουν διέξοδο στο μάγμα. Πρώτα ενεργοποιούνται τα ρήγματα και μετά οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Επειδή την Σαντορίνη τη μελετούμε πάρα πολύ, είμαστε εκεί απέναντι. Είμαι το μέλος του Ινστιτούτου Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης. Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρονται τα ηφαίστεια και τα ρήγματα. Πρώτα κινούνται οι πλάκες, μετά κινούνται τα ρήγματα και μετά οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστώ θερμά και για την υπομονή, κυρίως για το ότι απαντήσατε σε πρώτο χρόνο σε αρκετούς ακροατές. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, αλλά δεν πάει άλλο. Είναι φυσικά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συνομιλίες που έχω κάνει σε ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.